Ναι. Ήλιος κερδίζει τη μονομαχία με τον Ισπανό. Κράτησε, σηκώνει κεφάλι, δεν συγκινείται από κάποια από τις επιλογές. Κάνει την πάσα στο Ριέστρα. Γκολ! Ο Ριέστρα ανοίγει το σκορ. Δεν έχει ξεκινήσει το αρχικό σχήμα, είναι καθώς ταλαιπωρήθηκε εντός της εβδομάδας από ένα πρόβλημα τραυματισμού και αυτό ενδεχομένως το κράτησε στο πάγκο σημερινό παιχνίδι. Ο Πίλιος για τον Παμλίδη, ο οποίος σούταρε γκολ! 1-2 ο Λόλης, η σέντρα για το Πίλιος πρόλαβε με τον Κεσχρίντα για να παίξει στο αριστερό να κάνει τη σέντρα και να διώξει τον Πίλιο που τράβηξε πίσω το ροτάριο. Πέρασε ο Πίλιος, έχει χώρο, έκανε τη σέντρα. Πίλιο πρόλαβε, την κράτησε το αριστερός μπακ του Πας, πάλι σε μια πολύ επικίνδυνη προσπάθεια. Πίλιος. Η σέντρα του για τον Τζίμα βγαίνει ο Κουτεσιώτης. Τώρα ο Πίλιος, γλίστρησε ο Φερνάντες, ο Πίλιος με το πόδι στον γκάζι και ψάχνοντας το κοντρόλ, η μπάλα. Το μάτς, Μορέιρα. Ανεβαίνει ο Πίλιος με δύναμη, ο Μορέιρα πέρασε την μπάλα για τον Πίλιο. Αυτός τσίμπησε, καθυστέρησε πολύ με την μπάλα στα πόδια ο Ριένστρα. Πίλιος ξέφυγε. Ανέβασαν όλοι οι ρυθμούς και ο Παμπλίδης και έφυγε στο πλάι ο Πίλιος. Αυτό που σας λέγαμε, πόσο ψηλά μπορούν να παίξουν ανά πάσα στιγμή είτε από τα δεξιά. Πίλιος. Γκαρθία. Ο Τουμπάτζο. Και ισοπαλία και νίκη για Πας και νίκη για Άρη. Τον Καραχάλιο. Μεταξύ άλλων, μια απουσία που έχετε να... Λάθος του Άοσμαν. Πίλιος κερδίζει την κόντρα από τον Μίγα. Παμλίδης. Με προθυμένο τον Πίλιο και την παλιά συστημένη. Πίλιος κατέβασε χαμηλά, ο Μπάλαρ ψάχνει τρόπο. Βρήκε τον Πίλιο και έτσι στον εσωτερικό διάδρομο Τζίμας. Η σέντρα του Πίλιου καλή. Την εβδομάδα δημιουργήσε αρκετούς κινδύνους. Νέο γέμισμα με όλη την άνεση. Ο πύριγμα θέλει να βρει λίγο χώρο αυτός για τη σέντρα. Ψάχνει το αριστερό του πόδι. Σέντρα η οποία δεν πέρασε για τον Εσκοβάλ. Ο Τζίμας μαζεύει. Αφήνει αριστερά. Ο Πίλιος ευνοϊκή θέση. Σέντρα ευκαιρία εδώ με τον Μορέιρα. Πίλιος. Η σέντρα του δεν μπόρεσε ο Μπάλαν. Ο Βαλέ.